Θα καλωσορίσουμε και εμείς μαζί με τους τηλεθεατές τον κύριο Στέφανο Μάνο κοντά μας. Καλή σας μέρα κύριε Μάνο, πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ που μας περιμένατε όλη αυτή την ώρα στη σύνδεση. Έχετε εσείς... Παρακολουθώ με ενδιαφέρον αυτά που λέτε. Έχετε ένα πρώτο σχόλιο πριν από τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης των πολιτικών αρχηγών. Ελπίζετε σε κάτι σήμερα? Από τη συνάντηση όχι. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο για τους τηλεθεατές να σας πω με δύο λόγια τη δική μου, πώς να σας πω, διάγνωση. Και βέβαια. Εγώ θεωρώ ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι, το λέω απλά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι για τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε μάθει ως κράτος να ζούμε με πολύ πολύ περισσότερα από όσα εισπράττουμε. Δηλαδή, ξοδεύαμε ενώ δεν είχαμε λεφτά να ξοδέψουμε και δανειζόμασταν. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε τώρα, ποια είναι η λύση, είναι να μάθουμε, δυστυχώς απότομα, διότι δεν θελήσαμε όλα αυτά τα χρόνια να το κάνουμε, να περιορίσουμε τις δαπάνες μας στο ύψος των εσόδων μας. Αυτό λοιπόν είναι αυτό το οποίο εγώ θα ζητούσα από την κυβέρνηση και ενδεχομένως και από την αξιωματική αντιπολίτευση, να συμφωνήσουν ποιες δαπάνες θα κόψουν. Σημειώστε ότι αυτό που λέω δεν είναι κάτι καινοφανές. Σε όλα τα μέρη του κόσμου που αντιμετωπίζουν προβλήματα αυτό κάνουν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα μαζεύονται ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί και διαπραγματεύονται, διότι δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε ποια δαπάνη. Εγώ λέω ναι σε αυτό, ο άλλος λέει όχι σε εκείνο, αλλά τελικώς καταλήγουν κάπου και λύνουν το πρόβλημα. Αυτό λοιπόν που εγώ θα περίμενα από υπεύθυνους πολιτικούς, όπως υποθέτω ότι είναι ο κύριος Παπανδρέου και ο κύριος Σαμαράς, θα ήταν να ορίσουν 5 ανθρώπους από κάθε κόμμα, πάρτε τη βοήθεια της Τρόικα, του Υπουργείου Οικονομικών, καθίστε κάτω και σε 6 εβδομάδες, τόσο περιθώριο σας δίνω, βρέστε 6 δισεκατομμύρια να κόψουν. Η γνώμη μου είναι ότι υπάρχει αυτή η τεχνική δυνατότητα, μπορούν να βρεθούν 6 δισεκατομμύρια περισσευούμενα και να καταλήξει η χρονιά, κυρία Τσαπανίδου, με ένα πολύ μικρό πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο θα τεινάξει στον αέρα όλες εκείνες τις προσδοκίες ότι η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει. Δια μιας θα έχουμε λύσει το πρόβλημα. Κύριε Μάνο, γιατί δεν έχει... Συγγνώμη, μου επιτρέπετε να πω και κάτι. Ναι, και βέβαια. Να πω και κάτι άλλο. Όλα τα άλλα που λένε να έρθει ο Σαμαράς να συνενέσει, τα βρίσκω ότι είναι απλές αχλαμάρες. Δεν μπορεί να συνενέσει ο κύριος Σαμαράς ή οποιοδήποτε άλλος σε νεφελώδεις προθέσεις. Να συμφωνήσουν σε τελείως συγκεκριμένα πράγματα. Αυτός ο οργανισμός περισσεύει. Κόφτε τον. Συμφωνείτε, συμφωνούμε. Τελειώσαμε. Αυτή η δουλειά είναι που πρέπει να γίνει. Κύριε Μάνο, είναι μεγάλο το ποσό, 6 δισεκατομμύρια. Θέλει δηλαδή πολλή δουλειά για να εξοικονομηθούν αυτά τα χρήματα. Θέλω να σας ρωτήσω, δεν χρειάζεται, εσείς από πού βλέπετε να μαζεύονται αυτά τα δις? Επιτρέψτε μου να σας απαντήσω. Δεν χρειάζεται καθόλου δουλειά. Χρειάζεται απόφαση, αποφασιστικότητες. Με κλειστά τα μάτια, οποιοδήποτε μπει σε ένα υπουργείο μπορεί να σου πει αυτή η διεύθυνση περισσεύει, αυτοί δεν κάνουν τίποτα. Αυτά είναι ορατά στους ανθρώπους που θέλουν να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά. Αυτό που λείπει είναι η απόφαση. Η απόφαση δεν είναι εύκολη, αλλά μου λέτε τα 6 δις είναι πολλά. Πρέπει να σας πω το εξής. Αν δεν τα κάνουμε, θα συμβεί αυτό που όλοι προεξοφλούν. Θα χρεοκοπήσουμε. Την δε επομένη, δεν θα περικοπούν μόνο αυτά που πρέπει να περικοπούν, θα περικοπούν και ένα σωρό χλωρά που θα φύγουν από τη μέση. Λοιπόν, όλος αυτός ο κόσμος που μιλάμε επιπολαιότητα για την ενδεχόμενη χρεοκοπία, δεν αντιλαμβάνονται το τι θα συμβεί αν γίνει η χρεοκοπία. Τα 6 λοιπόν, δις, θα επιμείνω λίγο ακόμη στην πρόταση αυτή που βάζετε, κύριε Μάνο. Τα 6 δις σε τι μεταφράζονται? Μας λέτε ότι θα υπάρξει κόστος για να συγκεντρωθούν αυτά τα ποσά. Θα πρέπει να απολυθούν άνθρωποι δηλαδή. Θα χάσουν τη δουλειά τους άνθρωποι που σήμερα έχουν μονιμότητα. Και όταν λέω θα τη χάσουν, το έχω εξηγήσει πολλές φορές. Δεν σημαίνει ότι θα μείνουν στη ψάθα. Ζήτησα μάλιστα, που είναι μια ευνοϊκότερη ρύθμιση για τους ανθρώπους του δημοσίου,
για 3 χρόνια να εισπράττουν το 70% των τακτικών τους αποδοχών. Α, την εργασιακή εφεδρεία λέτε τώρα που ήρθε σαν πρόταση από τον κύριο Σαμαρά. Αυτό περίπου δεν είναι. Συγγνώμη. Ο κύριος Σαμαράς δεν έκανε καμία πρόταση. Μίλησε για μια εφεδρεία ασαφή και ιστοδιεινεκές. Αυτά που σας λέω τα έχω γράψει και στην Καθημερινή εδώ και μήνες. Να φύγουν με 3 χρόνια και στα 3 χρόνια να απολυθούν. Με τις αποζημιώσεις που ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα. Με άλλα λόγια, όσοι φύγουν σήμερα θα έχουν 5 χρόνια πολύ καλές αμοιβές σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να ρυθμίσουν εκ νέου τη ζωή τους. Αυτό ο κύριος Σαμαράς, ούτε η κυβέρνηση βέβαια το έχουν ποτέ διευκρινίσει. Η κυβέρνηση έλεγε δεν θα φύγει κανένας. Εγώ δεν είχα πει ότι αν δεν φύγει κανένας λυπάμαι, το πρόβλημα δεν έχει λύση. Και τώρα είμαστε μπροστά ακριβώς σε αυτό το τείχο. Ο δε κύριος Σαμαράς μιλάει για μια εσαΐ εφεδρεία, δηλαδή θα πληρώνουμε ιστοδιεινεκές ανθρώπους για να κάθονται. Αυτή είναι η πρόταση Σαμαρά. Μπορεί να τη βελτιώσει ίσως, αλλά αυτή είναι για την ώρα η πρόταση. Πρέπει δεν να σημειώσω το εξής, αλλά συμπληρώσω για σήμερα. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι είναι σωστή αυτή η διαδικασία της συνένεσης. Η κυβέρνηση έχει πλειοψηφία. Συνεπώς δεν χρειάζεται συνένεση. Απόφαση χρειάζεται. Μακάρι να είχε συνένεση, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Είναι αδικαιολόγητη ότι δεν επιδιώκει μα να λύσει το πρόβλημα. Μα μας ζητούν από το εξωτερικό, κύριε Μάνο. Είναι, ακόμη μα δεν έχει ζητούν... γίνει σαφές σε ποιο πλαίσιο μάλιστα. Αλλά είναι ένας από τους όρους προκειμένου να καταβάλουν την επόμενη δόση. Ναι, από την οποία και κρεμόμαστε. Ναι, κυρία Τσέπα. Έχετε απόλυτα δίκιο. Το εξωτερικό, αφού είδε και από είδε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα, σκαρφίστηκε αυτή την ιστορία. Αλλά η απάντηση που μπορούσε να δώσει μια κυβέρνηση, ένα κόμμα όπως είναι το Πασόκ που έχει την πλειοψηφία, θα ήταν δεν τη χρειαζόμαστε, κάνουμε τα πράγματα. Αλλά δεν τα κάνουν. Αυτό είναι το θέμα. Αν τα έκαναν, ούτε οι ξένοι θα μιλούσαν για συνένεση. Όπως και δεν μίλησαν τόσο καιρό, τώρα το θυμήθηκαν. Ποια είναι η απάντηση στο ερώτημα ότι πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν, πράγματα για τα οποία και η κοινή γνώμη έδειχνε αποφασισμένη να τα αποδεχτεί με το όποιο κόστος, δεν έγιναν τελικώς, κύριε Μάνο? Τι κράτησε πίσω δηλαδή την κυβέρνηση από το να εργαστεί πάνω σε αυτά για τα οποία δεσμεύτηκε? Εμένα ρωτάτε. Οι άνθρωποι δεν κάνουν. Είπε ο κύριος Ξηδάκης διάφορα σχήματα. Αν δεν μπορεί ο κύριος Παπανδρέου, μπορεί να παραχωρήσει τη θέση του σε κάποιον άλλον μέσα από το Πασόκ. Που να μπορεί. Γιατί υπόθηκε ότι πρέπει ντε και καλά να γίνουν εκλογές, θα σας πω και γι' αυτό. Η Βουλή μπορεί να αναδείξει όποιον θέλει. Αν οι 156 του Πασόκ εμπιστεύονται τον κύριο Χ, ας ψηφίσουν τον κύριο Χ. Αλλά οφείλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Το να πάμε σε εκλογές τώρα είναι μια λύση? Θα μας οδηγήσει σε μια καλύτερη κατάσταση? Όχι, δεν είναι μια λύση. Θα σας πω για ποιο λόγο. Λένε πάντοτε ότι στη δημοκρατία οι εκλογές και τα λοιπά. Πολύ σωστά. Αλλά μεταξύ της ημέρας που θα πει η κυβέρνηση πάω για εκλογές και την ημέρα που θα γίνουν εκλογές θα μεσολαβήσουν 30 ή 40 μέρες. Στο διάστημα αυτό η αβεβαιότητα και η διαρροή των καταθέσεων θα οδηγήσουν, κατά τη δική μου εκτίμηση, σε βεβαία χρεοκοπία πριν φτάσουμε να ψηφίσουμε. Δηλαδή θα καταφέρουμε δια τις εξαγγελίες των εκλογών αυτό που πάμε να αποφύγουμε. Η κυρία Δαμανάκη είχε απόλυτα δίκιο στις παρατηρήσεις της. Πλην όμως με το να τις κάνει δημοσίως οδήγησε 4-5 δισεκατομμύρια να φύγουν. Δεν σημαίνει είχε άδικο, αλλά δεν είχε άδικο που το είπε. Μπορεί να είχε τρομοκρατηθεί ότι δεν κάνει τίποτα η κυβέρνηση. Αλλά με το να το πει επηρέασε τη συνολική κατάσταση. Φύγαν λεφτά πάλι. Πάντως, κύριε Μάνο, ανησυχείτε ότι ενδεχομένως να οδηγήσουμε μόνοι μας από το φόβο της αναστάτωσης τη χώρα στα χειρότερα. Από την άλλη μεριά. Έτσι όπως πάμε, με βεβαιότητα. Από την άλλη μεριά, έναν ολόκληρο χρόνο τώρα βιώνουμε τη μία δύσκολη στιγμή μετά την άλλη, οδεύοντας συνεχώς προς το χειρότερο. Ζούμε όλοι σε ένα κλίμα μαυρίλας, απεσιοδοξίας, κατάθλιψης. Δεν κινείται τίποτα, δεν εργάζεται κανείς, δεν έχει προοπτική κανένας. Άρα, τι μπορεί να οδηγήσει σε ένα επόμενο στάδιο τη χώρα αυτή? Τι μπορεί να οδηγήσει, αν όχι λύσεις που η ίδια δημοκρατία βρίσκει? Ακούστε, η δημοκρατία είναι ζήτημα της ευθύνης που έχουν οι πολιτικοί αυτή τη στιγμή που βρίσκονται στη Βουλή. Και κυρίαρχα
το Πασόκ που έχει την πλειοψηφία. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει την πλειοψηφία. Και όλες αυτές οι μπούρδες περί φταίει η Νέα Δημοκρατία, φταίει. Αλλά τώρα εκεί που είμαστε είναι τι κάνει το Πασόκ. Λοιπόν, το Πασόκ, αν δεν μπορεί να δουλέψει με τον σημερινό Πρωθυπουργό, να τον αλλάξει. Αλλά πρέπει να φτιαχτεί ένας μηχανισμός που θα λύνει προβλήματα. Και δεν μπορούμε να καθόμαστε και να μυρολογούμε και να διεκδικούμε να καλούμε τον κύριο Τσίπρα να συνενέσει όταν ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να συνενέσει. Αυτά είναι καμώματα αυτή τη στιγμή για να περνάει η ώρα και να βυθιζόμαστε περισσότερο. Ποιοι θα συγκροτούν το μηχανισμό αυτό που περιγράφεται? Με συγχωρείτε. Ποιοι θα συγκροτούν αυτό το μηχανισμό που θα βγάλει τη χώρα από τα προβλήματα? Αυτούς που θα διαλέξει η πλειοψηφία του Πασόκ. Η κοινοβουλευτική. Αυτοί έχουν το μαχαίρι. Αυτοί προφίλουν να πάρουν αποφάσεις. Εγώ θα τις πάρω. Ναι, με ρωτάτε ποιον υπάρχουν, να σας δώσω παράδειγμα. Δεν θέλω να μπέσουμε στην ονοματολογία, αλλά υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους η κυβέρνηση αυτή, το Πασόκ, η πλειοψηφία του Πασόκ, θα μπορούσε να αποφασίσει. Θα φωνάξω τον κύριο Χ ή τον κύριο Ψ να μας βοηθήσει, είτε σε υπουργικές θέσεις είτε και σε πρωθυπουργική θέση. Να, δικαίωμά τους είναι. Το θέμα είναι εμείς όμως, ο λαός, εμείς απαιτούμε λύση. Και αυτοί που διαμαρτύρονται, διαμαρτύρονται διότι δεν βλέπουν λύση. Κύριε Μάνο, και οι εκλογές όμως ίσως είναι μία λύση. Εφόσον έχει αποδειχθεί ότι είναι ανίκανη αυτή η κυβέρνηση. Αν δέχεστε τη χρεοκοπία ως μέρος της λύσης, δοκιμάστε το. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αν χρεοκοπήσουμε θα κάνουμε τουλάχιστον 20 Σωστό. Χρόνια να συνέλθουμε. Τα εισοδήματα θα πέσουν κατά 70%. Οι φτωχοί θα φτάσουν το 60% του πληθυσμού, ή κάτω του ορίου της φτώχειας. Αυτό θα συμβεί. Πάρα πολλοί κόσμος δεν θα έχει δουλειά για πολλά χρόνια. Εγώ λοιπόν λέω, εδώ να μαζευτούμε, να αποφασίσουν αυτοί που έχουν την εξουσία, οι βουλευτές, ότι θα περάσουμε 2 χρόνια δύσκολα, αποφασιστικά, αλλά θα ξεμπλέξουμε. Βέβαια είναι λύση και εκλογές. Αλλά τι λύση είναι, σας περιγράφω τη λύση. Κύριε Μάνο, βλέπετε εσείς μπροστά σας ενδεχομένως και μία κυβέρνηση Πασόκ χωρίς τον κύριο Παπανδρέου στην Προεδρία? Γιατί όχι. Γιατί όχι, αφού δεν μπορούν να τι κάνουν, δεν μπορούν να κυβερνήσουν. Δεν θέλουν να κυβερνήσουν, δεν μπορώ να εξηγήσω εγώ. Το ίδιο λέγαμε για τον κύριο Καραμανλή, σας θυμίζω. Λέγαμε έχει πλειοψηφία και γιατί δεν κάνει τίποτα. Και δεν δίναμε εξηγήσεις, τρέχαμε στους ψυχολόγους για να καταλάβουμε. Λοιπόν, να σας πάω λίγο παρακάτω τώρα. Αν υποθέσουμε ότι δεν βρισκόμαστε με το χρονόμετρο να τρέχει και να λειτουργεί τόσο απειλητικά για το οικονομικό μέλλον της χώρας. Αλλά τρέχει το χρονόμετρο. Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω ωστόσο ποια βήματα θα ήταν αυτά ποια βήματα είναι αυτά που πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε η χώρα να αποκτήσει ξανά μία προοπτική. Δηλαδή το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, για να σας το πω διαφορετικά, μας βγάζει από τα διέξοδο. Δεν υπάρχει, κυρία Τσαπανίδου. Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα είναι, όπως ξέρετε άλλωστε, επανειλημμένο στον αέρα. Το φτιάχνουμε και μας το γυρνάνε πίσω. Και δικαίως το γυρνούν πίσω. Λοιπόν, εγώ λέω τώρα πρακτικά, αν ήμουν στη θέση του κυρίου Σαμαρά, δεν είμαι, αλλά αν ήμουν, θα έλεγα σήμερα σε αυτούς, άκουσε κύριε Παπανδρέου, θα βάλω εγώ 5 ανθρώπους, βάλε και εσύ 5, να αποφασίσουμε ποιες δαπάνες θα κόψουμε. Και σε προκαλώ, θα το κάνουμε σε 6 εβδομάδες. Και θα σώσουμε την Ελλάδα. Αυτό θα έκανα εγώ. Και ούτε περιφόρων κουβέντες, αυτές οι κουβέντες του σχεδίου Σαμαρά περιφόρων, αυτά είναι αφού ξεπεράσουμε το κάβο. Τώρα δεν έχουμε, θα βουλιάξουμε και μετά ποιους φόρους θα μιλάμε. Λοιπόν, αυτό θα έκανα στη θέση του κυρίου Σαμαρά. Και θα ξεμπρόστιαζα κατά κάποιο τρόπο και τον κύριο Παπανδρέου. Με τη λογική, βάλε 5 ανθρώπους, κύριε. Ποιους, να σας δώσω αμέσως ονόματα. Φλωρίδης Παπαδόπουλος. Βάλτε στην ομάδα που θα διαλέξουν τις δαπάνες που θα κόψουμε. Και να βάλει ο Σαμαράς τους δικούς του 5. Δεν ξέρω ποιους θα βάλει, διότι δεν έχει και πολύ κόσμο η Νέα Δημοκρατία πια όπως είναι. Αλλά τους βάλει όμως. Και να κόψουν τις δαπάνες. Είναι δυνατόν να έχουμε τώρα υπουργούς που μοιράζουν πλασματικές υπερορίες? Είναι δυνατόν να δίνουμε στα κόμματα 10 ευρώ την ψήφο όταν οι Γερμανοί, οι φτωχοί Γερμανοί που τους παρακαλάμε να μας πληρώσουν, δίνουν 70 λεπτά?
Κυρία Μάνο, φαντάζομαι ότι πολλοί από όσους μας παρακολουθούν τώρα λένε ότι μια χαρά ακούγονται οι προτάσεις αυτές, πολύ λογικές και πολύ απλές στην εφαρμογή τους όταν τις συζητά κανείς στη θεωρία. Στην πράξη μπορούν να εφαρμοστούν. Στην πράξη μπορούν να εφαρμοστούν όταν υπάρχουν τόσο έντονες αντιδράσεις για την, όχι διάλυση, για τον περιορισμό του δημοσίου. Όταν οι εργαζόμενοι με τα συνδικάτα τους είναι στους δρόμους και δεν αποκλείεται αύριο να είναι ακόμη περισσότεροι. Ναι, και με την ανεργία βεβαίως, δεν χρειάζεται να το πω γιατί είναι ευκόλως εννοούμενο και το παραλείπω. Με την ανεργία να είναι και το μεγαλύτερο τέρας απέναντί μας. Ναι, εγώ λοιπόν παρακολουθώ αυτά που γίνονται και μπορώ να σας πω το εξής. Η δική μου παρατήρηση, διαπίστωση, είναι ότι αυτοί που κάνουν τον περισσότερο θόρυβο και τη μεγαλύτερη αντίδραση είναι οι πιο καλοπληρωμένοι, εκείνοι που έχουν τις καλύτερες συνθήκες εργασίας. Έχουν κλείσει την Κηφισίας παρενοχλώντας όλους όσους διακινούνται, οι μερικοί από τον ΟΤΕ, οι οποίοι ενοχλούνται διότι λέει θα πάρει το 10% οι Γερμανοί που έχουν ήδη, ξέρω εγώ, το 20 ή το 25, ούτε ξέρω πόσο έχουν. Λοιπόν, τι διαμαρτύρονται αυτοί? Έχουν 3-4 φορές τους μισθούς που έχουν αυτοί που δουλεύουν στα σούπερ μάρκετ έξω. Έχουν 6 φορές τους μισθούς αυτούς που δεν έχουν δουλειά. Και καθώς εσύ και τους δείχνετε στη τηλεόραση, αντί είναι κατάπτυστη η συμπεριφορά τους. Όλοι αυτοί οι συγκριτικά. Νομίζω ωστόσο ότι η κοινωνία έχει κάνει και έναν διαχωρισμό ανάμεσα σε αυτούς που εύκολα μπορούν να αποτελέσουν και επικοινωνιακό όπλο και στους άλλους που είναι από κάτω και δεν λαμβάνουν τόσα. Κυρία Τσαπανίδη, θα χάσουν ένα φτωχό εισόδημα, με αυτή την έννοια το ρωτώ. Ανεχόμαστε ως πολιτεία και ως κυβέρνηση αυτοί οι διάφοροι υπουργοί που φαίνεται ότι το Υπουργείο το εκλαμβάνουν μόνο να έχουν τη Mercedes και τους οδηγούς? Ότι ανεχόμαστε για παράδειγμα να μαζεύονται 20 νοματέοι και να αποκλείουν το λιμάνι του Πειραιά? Πώς γίνονται αυτά? Μάλιστα. Δημοκρατία σημαίνει να τηρείς τους νόμους και τους κανόνες. Λοιπόν, εδώ δεν τηρείται τίποτα. Με ποια θεωρία, με τις θεωρίες του κυρίου Παπουτσί, με αν τους πειράξουμε τι θα πούν και ποιος? Λοιπόν, γιατί τα ανεχόμαστε αυτά? Γιατί τα μέσα ενημέρωσης δεν τους ξεμπροστιάζουν κάθε μέρα όλους αυτούς? Γιατί δεν δημοσιεύουν τους μισθούς εκείνων που απεργούν? Γιατί δεν ανακοινώνουν τους μισθούς των συνδικαλιστών Φερρυππίν στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο που ξεπερνούν τις 8.000 ευρώ το μήνα? Με βγαίνω από τα ρούχα μου ότι θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα διότι δεν έχει κανείς το θάρρος να τα βάλει μαζί τους. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μάνο, που ήσασταν κοντά μας. Καλή συνέχεια. Δεν ξέρω αν έχετε έναν επίλογο για όλο αυτό, αν έχετε μία εκτίμηση για το μέλλον. Αν θέλετε να μοιραστείτε μαζί σε εσάς, ναι, αν θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, τι πιστεύετε εσείς ότι θα γίνει στη χώρα το επόμενο διάστημα? Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Εγώ λέω απλώς το εξής και το λέω με όλη, πώς να σας πω, με όλο μου το είναι. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να σωθεί και πολύ γρήγορα. Μπορεί σε 1,5 χρόνο από σήμερα να μην έχουμε ξεπεράσει τα προβλήματα. Αλλά απαιτούνται άνθρωποι που θα πάρουν αποφάσεις. Και κάτι τελευταίο, γιατί μας κυνηγά και εμάς ο χρόνος και πρέπει να περάσω σε διαφημίσεις. Τις κόκκινες γραμμές εσείς, κύριε Μάνο, που θα τις τραβήξετε? Ποιες κόκκινες γραμμές? Δεν πρέπει να μπουν κόκκινες γραμμές. Έχουμε μπροστά μας να αξιοποιήσουμε μια ακίνητη περιουσία, έχουμε να αποκρατικοποιήσουμε δημόσιους οργανισμούς. Κόκκινες γραμμές θα τραβούσατε? Τι εννοείτε με τις κόκκινες, να καταλάβω τι θέλετε να πείτε. Είναι δηλαδή, πολλοί ακόμη και μέσα στην κυβέρνηση, όχι μόνο στον κόσμο, ναι, βεβαίως και στους πολίτες της χώρας αυτής, που λένε ότι ένα μεγάλο ποσοστό πρέπει να κρατήσει το δημόσιο από κέριους οργανισμούς. Για να κάνει τι, για να διορίζει τους φίλους του τον Πασόκ ή η Νέα Δημοκρατία? Για να έχουμε συνδικαλιστές των 10.000 ευρώ το μήνα που για να κάθονται? Τι να το κάνω, ποια κόκκινη γραμμή? Εδώ ξέρω το εξής, κυρία Τσαπανίδου. Πάρτε τον ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ από τότε που έπαψε να υπάρχει μονοπόλιο, που μπήκανε οι άδειες της κινητής τηλεφωνίας, χάρη σε μένα, εγώ πέταξα τον ΟΤΕ από εκεί μέσα. Έχουμε ένα καταπληκτικό σύστημα σήμερα στην κινητή τηλεφωνία. Όλος ο ελληνικός πληθυσμός κάνει χρήση των κινητών τηλεφώνων. Έχουμε μια καταπληκτική δουλειά. Πάθαμε τίποτα? Τώρα που όλος ο κόσμος, θυμόσαστε, δεν είστε πολύ μικροί εσείς, ποια ήταν η κατάσταση με τα τηλέφωνα πριν έρθουν οι κινητοί τηλεφωνία? Κάνατε το κομπλιμέντο, δεν ρωτάω τίποτα άλλο, κύριε Μάνο, μόνο αυτό σας λέω. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία, να είσαστε καλά.